υποδεχτούμε την ηθοποιό και φιλόλογο Εύη Βασιλιάδου. Μ' ακούτε? Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ και στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Αναστασόπουλου, που ήταν και φίλος του πατέρα και δικός μου φίλος πια. Δεν θέλω να σας μιλήσω, θέλω πιο πολύ, επειδή δούλεψα στην επιμέλεια τη φιλολογική του βιβλίου και ένιωσα ότι ο Παναγιώτης έχει γίνει Κορθιανός, φέρει μέσα του αυτή την αίσθηση ότι η πατρίδα δεν είναι μόνο ο τόπος όπου γεννηθήκαμε, αλλά είναι και ο τόπος που αγαπάμε ή ο τόπος που καταφέρνουμε να ριζώσουμε. Και θα ήθελα να σας μεταφέρω απλά ζωντανά, χωρίς μικρόφωνο δηλαδή, την αίσθησή μου από ένα μικρό απόσπασμα, ένα δίηγμα, σαν να λέμε, από τον δεύτερο τόμο. Η γιαγιά Ανδρούλα μπήκε στην κουζίνα και τράβηξε κατευθείαν στην καμνάδα. Έκατσε στο δεξί κρωμούσι. Το αριστερό ήταν η θέση του άντρα της, του Μακαρίτη. Ακούμπησε χάμω το λαΐνι και πήρε μια βαθιά ανάσα. Ως εκεί άντεχε η Έρμη. Έγειρε λίγο στο πλάι, σαν να την πήρε ο ύπνος για μια στιγμή όλη κι όλη. Σαν να είδε όνειρο. Αχ, η ξενιτιά το χαίρε. Πετάχτηκε πάνω σαν ελαττήριο. Μάζεψε όσες δυνάμεις της είχαν απομείνει και τον άναψε. Είχε πλέον αρχίσει να σκοτεινιάζει. Ένιωσε μια ταραχή παράξενη. Φάνηκε πως τα παλιόπαιδα έχουν αργήσει. Αλλά δεν πειράζει, καλύτερα για αυτήν. Θα έκανε καμιά δουλειά ακόμα. Περιμένει τα νύψια της να έρθουν να της πούν χρόνια πολλά. Είναι, βλέπεις, τον Αγιανδρέα σήμερα. Γιορτάζει η δόλια. Όχι πως τη νοιάζει κιόλας, αλλά να, ήθελε να τα δει τα παιδιά. Να τα φιλέψει κάτι και να γεμίσει πάλι το σπίτι με φωνές. Από το πρωί έχει ετοιμάσει πετιμέζι με κηδόνια, λύρα και ξινόμηλο. Αλλά, εντάξει, δεν θα το έδινε στα μικρά. Πιο πολύ αν ερχόταν κανένας μεγάλος θα τη γάνιζε. Γιατί είχε φτιάξει και μπαμπούρι, αλλά τη βασάνισε πολύ. Και σκεφτόταν θα το τηγάνιζε μόνο αν ερχόντουσαν κανένας μεγάλος. Για τα παιδιά, θα τους έβαζε κανένα κοψό. Γεμάτο γάλα είχε. Να βρει ρύζι, κατέβηκε μέχρι το γυαλό. Λες και είχε καμιά όρεξη να δει τα μούτρα του γλυνού του μπακάλι. Ευτυχώς όμως, καρύδια της έδωσε η μοσχούλα, τη συνυφάδα της. Το μοσχολούλουδο άμα πεινούσε κανένα παιδί, θα του δίνε γάλα. Ακούμπησε πάνω πολύ γνωστό σοφρά και γύρισε πάλι στην καμινάδα. Τα φρύγανα περίμενα. Έριξε και ένα δυο ξύλα από πάνω και νύσκα από κάτω και το φυσερό στο στόμα. Εφύσηξε, μαζεύοντας αέρα στα πλεμόνια της με την πρώτη σπίθα. Από τότε που έχασε το γιακουμάκι της καλή του ώρα, το σπίτι ερήμωσε. Τα παιδιά της είχαν τραβήξει το δρόμο τους. Ο Νικολός της θαλασσόδερνε χρόνια του καημένου. Είχε πάει στα 50 και ακόμα στεφάνωτος. Η Ελένη της όμως, που στεφανώθηκε, είναι στην Αθήνα.
Α, θελήσει ο κακοχρονεμένος ο γαμπρός της, μπορεί να τους δει το Πάσχα, αλλιώς μουτζωτα. Μου πήρες το παιδάκι μου. Δεν έχει τη δύναμη ούτε τη κλεβανή να σηκώσει για να φέρει μέλι και λάδι από το κατώρι. Γυροβολάει γύρω από τον εαυτό της. Αν άκουγε και καλύτερα, θα φουγκραζόταν κάτι παράξενο στο ύφος έξω στο κατώφλι. Κάνει να πάει προς τον βόλτο να βρει το ψωμί. Όταν αισθάνεται μια άβρα να εισχωρεί στο δωμάτιο και να διαπερνάει το κορμάκι της. Ασυνέστητα κοιτάει προς την πόρτα. Το πορτέλι είναι ανοιχτό και μια φιγούρα γεμίζει το άνοιγμα του. Νικόλα μου! Μανούλα μου!